η ομάδα βιβλίου του Πνευματικού Κέντρου έχει απόψε την εξαιρετική τιμή να υποδέχεται τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Νικόλαο. Ευχαριστούμε για την παρουσία του τον Δήμαρχό μας τον κύριο Θόδωρα Θανασόπουλο, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους εκπροσώπους της Πολιτείας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τους σεβαστούς εκπροσώπους της Εκκλησίας μας και ξεχωριστά τον καθένα και την κάθε μία από εσάς. Κατά το πρόγραμμα, παρακαλείται ο κύριος Δήμαρχος να απευθύνει τον χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Είναι γεγονός ότι η ομάδα βιβλίων του Πνευματικού Κέντρου, του Δήμου Κοροπίου, έχει παρουσιάσει τις καλύτερες δουλειές που έχουν παρουσιαστεί πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε εκτιμήσει ιδιαίτερα το έργο που παράγουν αυτά τα παιδιά, που αποτελούν την ομάδα βιβλίων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κοροπίου. Άνθρωποι αξιόλογοι, άνθρωποι που είχαν κάτι να πούν και να γράψουν, πέρασαν από αυτή την πόλη, μας έκαναν την τιμή να μας πούν τον τρόπο που λειτουργήσαν και σκέφτηκαν, ανοίγοντάς μας νέους δρόμους. Αυτοί που το χάρηκαν και το εκτίμησαν, δυστυχώς ήταν πολύ λίγοι από εμάς. Είναι μια πρόκληση. Είναι μια πρόκληση για την τοπική μας κοινωνία που έχει κουλτούρα παιδείας και της αξίζει κάτι καλύτερο. Σήμερα αυτό το κάτι καλύτερο έχει ένα διαφορετικό ειδικό βάρος. Το διαφορετικό ειδικό βάρος λέγεται Μητροπολίτης Αττικής Ενωσικίας και Λατινοτικής Νικόλαος. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν είναι συγγραφέας. Δεν θα πω εγώ αν είναι συγγραφέα. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος σαν λαϊκός που έδωσε τις πιο επιστήμες και σαν κληρικός μόνασε, πέρασε, θα έλεγα, από όλα τα στάδια της ορθοδοξίας και τάχθηκε σε έναν αγώνα και αυτή τη στιγμή η διαδρομή τον έφερε να ηγείται αυτή τη γωνιά τη Ελλάδα και να δείχνει τον δρόμο σε όλου εμά, ένα δρόμο πραγματικά δύσκολο μέσα στι προκλήσει του σήμερα. Είναι τιμή για μα, θεωρώ προσωπικά ότι είναι τιμή για μα, που ένα άνθρωπο σαν τον Μητροπολίτη Νικόλαο, τον δικό μα δεσπότη, βρέθηκε σε αυτή την περιοχή. Εγώ το ξέρω πολύ λίγο. Αλλά θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που προσπάθησε να κερδίσει την πραγματικότητά του και από τους δύο τρόπους που μπορεί να κερδίσει ένας άνθρωπος την πραγματικότητά του, τόσο πάνω σε έναν αυτόν μόνος του, όσο και ανάμεσα στους ανθρώπους, έχει μια αξιοπρέπεια, έχει μια δύναμη, έχει την αγάπη να βοηθήσει στους ανθρώπους, στις χαρακτηριστικά που τα χρειαζόμαστε όλοι μας. Του ευχήθηκα για αυτά τα Χριστούγεννα και για την επόμενη χρονιά, ο Θεός τον έχει πάντα καλά και να μας δίνει τον δρόμο. Θεωρώ ότι είναι εδώ πάντα για να μας δίνει τον δρόμο. Τον ευχαριστώ για μια ακόμα φορά που τη λέει την πόλη μας να κουβεντιάσουμε. Γιατί πριν από όλα αυτά που έχουμε ανάγκη εμείς οι άνθρωποι, είναι να μάθουμε να κουβεντιάζουμε, να μάθουμε να αγαπάμε ένα τον άλλον, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα και να βοηθήσουμε ένα τον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι πρόκειται. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και συνεχίζουμε επιχειρώντας να προσδώσουμε και στην απόψινή εκδήλωση τον συνήθι χαρακτήρα των εκδηλώσεων της ομάδας βιβλίου, αν και είναι φανερό ότι η πρόθεση εν πολλής ανερείται. Σεβασμιότατε, η ομάδα βιβλίου αποτόλμησε να αντιμετωπίσει την παρουσία σας ως παρουσία συγγραφέα. Παρά το δέος και την απορία χειρισμού που αναπόφευκτα φέρει το αξίωμά σας. Έτσι λοιπόν, δεχτείτε ως αφετηρία της σημερινής συνάντησης το Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης, που μας το γνώρισε με ενθουσιασμό
και πίστη εφοπλιστική η Ελένη Γίγα. Το θέμα του βιβλίου μας άγγιξε ευθύς αμέσως και η πορεία από τον προβληματισμό στην αποκάλυψη υπήρξε ευπρόσδεκτη και διόλου αποθαλητική, όπως ίσως θα ήταν φυσικό για αμοιήλους. Πιθανόν βοήθησε και η γλώσσα. Σαφής, νεανική, γρήγορη, κοφτή, από τελεία σε τελεία σύντομη. Έκφραση ορθολογική, ακόμα και στη διατύπωση των πιο σύνθετων θεολογικών απόψεων. Στο υπόστρωμά της, η ακρίβεια και η αποτελεσματικότητα των ναών της θετικής επιστήμης. Το εκκλησιαστικό λεξιλόγιο εμβόλυμο και με μέτρο. Να εκτρέμει με χάρη, να σε οδηγεί παραπέρα και παραπάνω, με τη λακωνική πυκνότητα της Βυζαντινής σοφίας. Όμορφη γλώσσα η Βυζαντινή. Στη μνήμη μου ζυμώθηκε με την τρυφερότητα των παιδικών χρόνων, εκεί στο κατανοητικό ημίχος της Εκκλησίας της Παναγίας, τότε που αποσύρθιζα, Κύριος είδε πώς, ολόκληρες φράσεις, μισοκινησμένη και φρόνιμη, στη θέση της συνονόματής μου γιαγιάς. Ο θαυμασμός για τη βιωματική βάσανο της καλλιέργειάς της αυτής της θαυμαστής γλώσσας ήρθε αργότερα. Το Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης, η περιγραφή του τόπου και όσων τον κατοικούν, άλλωστε εδώ δεν νοείται ο ανθρώπινος αγώνας έξω από τον τόπο, είναι περιγραφή εκπληκτική, με την αξία και τη δύναμη που μόνο η αναζήτηση του οδηπόρου, της ανοιχτής καρδιάς και της συνειδητής ταπεινής καταβήθησης, για να μεταχειριστώ έναν όρο του βιβλίου, μπορούν να προσφέρουν. Πριν χρόνια, η επιστήφια φίλη μου, σε ώρες πιεστικές, πρότεινε τη διαφυγή. «Θα πάμε στην Ουρανούπολη», μου είπε, «και από εκεί με καΐτη θα περιηγηθούμε τη χεσόνισσο του Αγίου Όρος. Θα νιώσουμε καλά. Θα πάρουμε δύναμη», με βεβαίωσε. Σαν λαφρανάγνωση σε περίπτερο μου φάνηκε, μα δεν είχα αντίρρηση. Με τούτο και με εκείνο όμως το σχέδιο ανεβάγησε τελικά και έτσι γλιτώσαμε την τροπή της συνανοχής σε ένα σκηνικό σαν αυτό που περιγράφεται στο Καρούλι και τον πατέρα Παχώμιο. Ο σκοπός δεν ήταν βέβαια τέτοιος, αμήνομαι, μα θα έμοιαζε τέτοιος. Πάντως, χάρη στο βιβλίο, αποκαταστήσαμε πλήρως και μάλλον καλύτερα και το περιγραφικό μέρος και την προοπτική του εγχειρήματος Ουρανούπολη. Σφιχτοδεμένη με του αθωνικού τοπίου την περιγραφή είναι και η διήγηση των γεγονότων. Τυπικά και συνοπτικά, θα λέγαμε η αναζήτηση από τον συγγραφέα της επιστήμης των επιστημών. Σε επαναλαμβανόμενους, όλο και πιο πλατείς, όλο και βαθύτερους κύκλους. Αυτοβιογραφικό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, αν δεν ήταν ολοφάνερη η άλλη του, η κύρια πρόθεση. Η ανάγκη να καταγραφεί το όρος ως ο τόπος της άσκησης και της πνευματικής βίας, ως ο τόπος του ηρωικού ασκητισμού, ως ο τόπος όπου εν τέλει και εν αρχή ευδόκησε να κατοικήσει ο Θεός. Στο τελευταίο μέρος του Αγίου Όρους, του υψηλότερου σημείου της γης, ο συγγραφέας περιγράφει με ακρίβεια, χωρίς ψευδεστήσεις, τη διαμορφωμένη πραγματικότητα και θέτει τους όρους των διαμορφούμενων προοπτικών του άθωνα. Η νοσταλγική ματιά δεν μπορεί να ενθουσιάσει, είναι ανθρώπινη. Η σύγκριση όμως του πριν με το τώρα δεν είναι στήρα, αλλά αγωνιστική, δυναμική και θέρευτης. Το όρος αλλοιώνεται χωρίς να αλλοτριώνεται, δηλώνει με την αμετακίνητη πεποίθηση των αποδείξεων. Και η πίστη του γίνεται και δική μας. Τελειώνοντας, σε μια φράση και μια εικόνα από το βιβλίο θα ήθελα να μείνω. Η φράση είναι εξής. «Στον τόπο της αδιάλειπτης προσευχής κρίνονται οι τύχες του κόσμου. Παρήγορο και σωτήριο μου φαίνεται. Και ας μην είναι ψέμα σύστολο πως οι τύχες του κόσμου τις κρίνουν οι ασύστολοι δυνατοί». Η εικόνα είναι η φωτογραφία του νεαρού μοναχού με το σάκο στο εξώφυλλο του βιβλίου. Και η ερώτηση, απαντημένη ωστόσο,
και ρητορική μου φτάνει θόρυβη. Πού πας περί καράκι με το κοράκι τα μαλλιά, ποιες χαρές δε σου δώσε ο κόσμος μας και φεύγει στη βάσανο του τόπου του απαράκλητου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος την έλεγε την Κίτα. Πάνω πλευρά στο κέντρο του Θεού. Τον παράδεισο θα τον βρούμε εδώ και θα τον πάρουμε μαζί μας ή δεν θα τον βρούμε ποτέ. Ο άθωνας δεν ανεβαίνεται ούτε και φαίνεται από όλες τις πλευρές. Αν θέλεις να ανέβεις, δεν ξεκινάς από τον Άγιο Παύλο, αλλά από τη Γάβρα ή τα Καπνάκια. Και αν θέλεις να το δεις, επιλέγεις το σημείο σου. Αλλιώς φαίνεται από τη Σιμονόπετρα και αλλιώς από τη Λίμνο ή τη Συμφωνία. Άλλη εικόνα του από μέσα και από έξω. Κλείνω τα μάτια μου και αντικρίζω το Άγιον Όρος. Όχι το όρος της πρόσφατης εμπειρίας μου, ούτε πάλι το όρος των παιδικών αρωματισμών μου, αλλά το όρος της υπέρχονης χάριτος και της αιώνιας αλήθειας. Το όρος που φαίνεται μόνο με κλειστά μάτια. Και αυτό το όρος, παρότι γυναίκα, το είδα κι εγώ. Όταν διάβασα το βιβλίο Άγιον Όρος στο υψηλότερο σημείο της γης, και αυτό χάσα με τη φασαρία αμέσως μετά. Είναι εκεί όμως και με περιμένει. Όταν μου λαχταρίσω, κάθε φορά. Εξάλλου, το όρος δεν είναι ούτε μουσείο, ούτε τόπος αναψυχή. Δεν είναι καν τόπος ή αποστολής. Δεν πάμε ούτε να δούμε, ούτε να μας δούμε, ούτε καν να αφαιρεθούμε. Το όρος είναι τόπος του νηματικής βίας και ασκήσεως. Πάμε να κρυφτούμε και να ταπεινωθούμε. Άλλωστε, το όρος είναι άβατος χώρος σε όλους αυτούς που είναι άβατος πνεύμα. Το ξαναδιάβαζα το βιβλίο και όσο προσπαθούσαμε στην ομάδα, όλο και πιο τρομαγμένη γινόμουν. Σκεπτόμουν τα φώτα. Αυτήν εδώ την Αχανία σπλαχνή. Αίθουσα. Στη συμπλήρωση ομάδα βιβλίου τη κάνει πιο τσόπερ, σπλαχνικά. Στη βιβλιοθήκη συνήθω. Συνειδητοποιούσα που δεν λέγεται έτσι δημόσια. Εκείνο που εσύ το προσεγγίζει σαν προσευχή. Το έβλεπα. Όλοι το βλέπαμε ότι αυτό το βιβλίο μα υπερβαίνει αυτή τη φορά. Εάν η προσέγγιση είναι τόσο πολύ κοσμική, εγωιστική, σίγουρα θα μας εμποδίσει τελικά ο Θεός, αργολιό μου. Θα κλείσει ο λαιμός μου, θα πάθει μια γρήπη. Από την άλλη φλεγό μου, ήξερα πως πρόκειται για ένα βιβλίο γεμάτο κρυφά μυστικά. Με άλλες απαντήσεις για τον καθένα μας, σε ερωτήσεις ούτε καν διατυπωμένες πολλές φορές. Κι όμως όταν το επιλέγαμε, ήταν λες και ομάδα βιβλίου να λειτουργούσε δύο χρόνια για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτό. Και ύστερα, είναι επικίνδυνο να μιλάς για το Θεό. Ένα μήνα μας αντιλαμβάνουν έτσι. Όταν λιγοστεύει η προσευχή, αυξάνει ανάγκη για ανθρώπινη συνομιλία. Η σιωπή υποχώρησε μπροστά στον πειρασμό της φιλόσοφης αρμολογίας. Η αιωνιότητα συνδυαστήκε και εδώ σε τετριμένη εφημερότητα. Ξαναδιάβαζε. Νίκησε εν τέλει εκείνο το εναταξύ ευσταχτιώντες. Πάμε και όπως τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Με την αλήθεια μας, μονάχα με την αλήθεια μας, πιο βαθιά, πιο προσωπική. Την ημέρα που έφτασε το βιβλίο του πατέρα Νικολάου στα χέρια μου, είχα σκεφτεί να πεθάνω. Μου το πρότεινε σαν μια σκαρτιλή, σε μια φίλη μου της καρδιάς. Εδώ και κοιμημένη είναι πιο ξύπνη από τους ζωντανούς, είτε τελειωμένη, πιο ουσιαστική από τους τελειωμένους. Αυτοί που ξεμπέρδεψαν από το χρέος της βιολογικής ζωής, πιο αληθινή από αυτούς που συνεχίζουν. Διάβαζα και δεν το πίστευα στα μάτια μου, ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι καθώς πρέπει, αλλά να συμπεριφέρεται καθώς είναι. Διάβαζα και δεν το πίστευα στην καρδιά μου. Στη συμπεριφορά τους κανένα κοσμικό στοιχείο, τραχείς χωρίς να τραυματίζουν, ούτε λόγια πολλά, ούτε εγωιστικές διαχείρισης. Πρώτη φορά ερχόμουν σε επαφή με την όντω ζωή. Σε αυτό έγραψε σε μια πέτρα τη λέξη άγριος και έσβησε τώρα. Στο Άγιον Όρος έρχεται κανείς άγριος και γίνεται άγιος, ενώ στον κόσμο παραμένει το πρώτο. Όλος ο αγώνας μας σε αυτόν τον κόσμο είναι να διαγράψουμε το ρο.
Και ύστερα έψαξε σαν την τρελή σε απόλυτη αγριότητα αμέσως το επόμενο πρωί και τον βρήκα. Οι δυσκολίες μου γίνανε η ευλογία μου και εκείνο το πικρό απόδεινο καλοκαίρι, ό,τι κατάλαβα μέχρι σήμερα στη ζωή. Με το βιβλίο και την ευλογία του πέρασαν 3 μήνες, σαν μέσα σε προστατευτικό κουκούλι. Και μοναχά με ευγνωμοσύνη θυμάμαι τελικά εκείνη την εποχή. Το βιβλίο με έκυγε σαν αλήθεια που έπρεπε οπωσδήποτε να πληρωστώ. Τόλμησα να αναφερθώ με το δικό μου κοσμικό, επιδερμικό και αδέξιο τρόπο στην εφημερίδα που έγραφα. Βγήκε ένα κείμενο με τον τίτλο «Ο τόπος του Θεού». Περισσότερο από σπάσματα, καθόλου άποψη. Ο χωματένιος άνθρωπος γίνεται τίποτα και κερδίζει τα πάντα. Στερείται, αγωνίζεται, ασκείται και ζει την πληρότητα των μακαρισμών. Ετοιμάζεται να αναγνωρίσει το Θεό. Δούριος ύπος μου, το βιογραφικό του. Η μεγάλη έκπληξη έγραφα είναι ο συγγραφέας του, με σπουδές φυσικής, αστροφυσικής, βιοιατρικής και βιοειθικής και προϋπηρεσία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χάρβαρντ και Μιλ και σε νοσοκομεία της Μασαχουσέτης, σπουδάζει θεολογία, γίνεται μοναχός και υπογράφει ένα σπουδαίο βιβλίο για το Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης. Αποδέκτες ή πλέον δύσπιστοι. Άνθρωποι μορφωμένοι, λογικοί και για τούτο εγκλωβισμένοι. Απόλυτα διψασμένοι όμως και βαθιά ικανοποιητοί. Με το μάτι στη γεύση του θριάμβου. Έγινε όπλο μου αυτό το βιβλίο από εκείνη τη χρονιά. Η θεραπευτική γάζα έγινε στις πιο δύσκολες περιστάσεις, στα πιο απαιτητικά περιστατικά. Όταν οι φίλοι μου κονούσαν, υπήρχε αυτό το βιβλίο που τους χάριζε άλλη οπτική. Έτσι ακριβώς συνεχίσαμε. Με το βιβλίο από χέρι σε χέρι. Με τον καθένα να αναζητά στις σελίδες του τα δικά του καλά κρυμμένα μυστικά. Που κάνει στον ωκεανό το Άγιο Όρος του Πατρός Νικολάου έγινε με αποδέκτες πολλούς ναυαγούς. Όταν διάβασα στις εφημερίδες ότι ο πατήρ Νικόλαος είναι πια ο δικός μας εργασιμιότατος, μου είχε βάλει και πάλι δύσκολη ζωή. Ξαναθυμήθηκα την ευλογία και αναθάρισα. Ό,τι και αν είναι, είναι εδώ για το καλό. Και αμέσως αρχίσαμε στην ομάδα να συζητάμε για το βιβλίο του. Όπως μπορούσαμε. Με ελπίδα, με προσμονή, κάπως δειλά. Και όσο πλησίαζε η μέρα, τόσο μεγάλο ανήκει ο δικός μας πανικός. Πώς θα τα πούμε, εμείς φάλουμε, τι δεν έχουμε κάνει εν τέλει καλά. Το όρος όμως δεν υπάρχει για να αντικρίζεται, ούτε για να πλησιάζεται. Το όρος υπάρχει για να ανεβαίνεται. Κάτι ακούγεται εδώ που δεν ακούγεται πουθενά άλλο. Είναι απαράδοτος αιώνιος κανόνας. Η συμμετρία της ανθρώπινης τελειότητας, υποψιαζόμουν για φτιαχτή ποιότητα και αλλοχέρωση αγνάνη. Η συνάρτηση του δεϊκού μνήματος μέσα σε περιβάλλον ζεζανίων και ατμόσφαιρα πτωτικών διαμαρτυρών, πιστοποιεί το θαύμα και μαρτυρεί την υπερβατικότητά του. Αυτό που φαίνεται κρύβει διακριτικά αυτό που είναι και επενίσσεται αυτό που παραμένει, την αυθεντικότητα και την αλήθεια. Μονάχα ως ευλογία ζητήσαμε από τον Βασιλότατο να έρθει στην Ελλάδα μας, για να μας βοηθήσει να διακρίνουμε την αθέατη πλευρά της ζωής. Εξάλλου το βιβλίο του μας έχει ήδη χαρίσει αυτή την ευλογία. Να διακρίνουμε έστω για λίγο, όσο επιτρέπει το χάλι μας, το πάνω μέρος του ακριβού κελίμα του Θεού. Αυτό που, όπως αποκαλύπτει η γερόντισσα Γαβριλία στην ασκητική της αγάπης, γνωρίζουμε μονάχα την ανάποδη του πλευρά, τις κλωστές και τους κόμπους του βλέπουμε. Έτσι, όμως, είναι όμως κάποιες ελάχιστες φορές που υποψιαζόμαστε κάπως την πάνω πλευρά. Το Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης, μας δείχνει όλο το κέντρο τελικά. Για λίγο έστω, όσο γινόμαστε άξιοι να το δούμε. Γι' αυτό σεβασμιότατε, μονάχα την ευλογία σας θέλουμε, να μας βοηθήσετε να δούμε αυτή την αθέατη πλευρά της όλης ζωής. Αυτό που διψάμε και όλο διψασμένοι μένουμε με όλα τα πάθη και τα λάθη μας. Για να μην γίνουν και αυτά τα Χριστούγεννα μονάχα λαμπάκια στο δέντρο. Εξάλλου, στο Άγιον Όρος, στο υψηλότερο σημείο της γης, μονάχα προσωπικά μπορεί κανείς να αναφερθεί και να τα λέει. Είναι να σκοντάξει μόνος του. Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά τον Θεό που σας έδωσε στη ζωή μας. Ευχαριστούμε πολύ την Ελένη την Κίκα και θα πρέπει να δώσουμε τον λόγο στον Σεβασμιότατε. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ πολύ. Τώρα εγώ τι να πω. Πρώτον, το βιβλίο μιλάει περισσότερο για τη σιωπή παρά για αυτά
λόγια. Οπότε αν μιλήσω, ακόμη και που το έγραψα, νομίζω ότι διαψεύδω στην πράξη αυτό που υποστήριζω. Δεύτερον, ότι η συνάντηση αυτή για μένα αποτελεί μια μικρή έκπληξη αυτής της στιγμής, αλλά μια μεγάλη έκπληξη πριν από 2 μέρες. Πριν από 2-3 εβδομάδες που συναντηθήκαμε, μου έγινε η πρόταση να έρθω σε αυτή την ομάδα του βιβλίου που λέγεται εδώ στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κορωπίου. Ερώτησα τι περιμένετε από μένα. Μου ελέγχθη ότι υπήρξε μια επαφή με αυτό το βιβλίο που είχα γράψει προετών και μου είπανε έλα απροετοίμαστος και συζητούμε. Έβαλε λοιπόν στο μυαλό μου ένα μικρό δωμάτιο που θα είναι καμιά 15-20 άνθρωποι και θα γίνει μια ζεστή, αληθινή, πραγματική συζήτηση και αναζήτηση. Έλειπα το περασμένο Σαββατοκύριακο και την Τρίτη, χθες, βρήκαμε την πρόσκληση. Η πρόσκληση μιλούσε, είχε υπογραφεί από κάτω του κ. Δημάρχου, ήταν, μοιράστηκε σε, κατάλαβα ότι πρόκειται να γίνει κάτι ευρύτερο και ένιωσα τον μεγάλο ευνηδιασμό έως ότι πήρα και ένα γράμμα από τον κύριο Νομάρχη και μου ζητούσε συγγνώμη γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθεί σήμερα για κάποιο λόγο. Είχα έτσι το πρόγραμμά μου διαμορφώσει που μου ήταν πρακτικά αδύνατο να κάνω κάποια άλλη προετοιμασία. Σήμερα λοιπόν το πρωί άρχισα να κάνω και λίγο πανικός. Δεν θα πάω να γίνω εσύ, δημόσια. Τότε σκέφτηκα ότι το βιβλίο αυτό που γράφτηκε ήταν ένα μέρος κάποιων σκέψεων και προβληματισμών μου που θα σας πω κάτω από ποιες συνθήκες είχα καταγράψει. Έψαξα λοιπόν στο κομπιούτερ που υπήρχε που ήταν καταγεγραμμένα αυτά και βρήκα ορισμένα κομμάτια που δεν είχα γράψει και τα οποία μου αρέσαν και πάρα πολύ. Έκανα λοιπόν μια σκέψη ότι εγώ θα πάρω λίγα από αυτά. Μήπως τελικά αρχίσω και διαβάζω πλέον κάτι από το ανέκδοτο βιβλίο αυτού του βιβλίου. Ήρθα εδώ πέρα, είδα με πολύ χαρά όλους εσάς. Χρησιμοποιήθηκαν όμως οι λέξεις ότι εγώ θα δείξω τον δρόμο, ότι είμαι κάπως ηγέτης. Κύριε Δήμαρχε, πολύ σας ευχαριστώ, δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσανε με την έννοια του ότι είναι πολύ ανώτερο από το να ηγείσαι, το να μοιράζεσαι και να, από το να οδηγείς να συμπορεύεσαι. Και χάρηκα τότε πάρα πολύ που είμαστε πολλοί, γιατί αυτό το αίσθημα της κοινωνίας όταν μοιράζεται πολλαπλασιάζεται. Όσο δηλαδή πιο πολύ είναι, τόσο πιο ισχυρό βγαίνει. Είπα τι ωραίο πράγμα. Να ανοίξω κι εγώ την καρδιά μου και όχι τη σκέψη μου και να μιλήσει σε αυτόν τον κόσμο που εγώ βρίσκομαι να διακονήσω και με τον οποίο καλούμαι να συμπορευθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σκέψη που είχατε για να γίνει αυτή η εκδήλωση που προφανώς την γνωρίζατε και την φανταζόσασταν πολύ καλύτερα από όσο την μπορούσα εγώ ίδιος να την φανταστώ. Όχι τόσο διότι εγώ δημόσια θα εξομολογηθώ, ούτε πάλι διότι ενδεχομένως θα κληθώ να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα που εσείς θα διατυπώσετε, αλλά κυρίως για αυτή την χαρά του να μπορούμε την αναζήτησή μας, την ανακάλυψή μας, την επιτυχία μας, τον εαυτό μας, όλα να τα μοιραστούμε. Το βιβλίο αυτό, Άγιον Όρος, το υψηλότερο σημείο της γης, δεν το είχα γράψει γιατί ήθελα να γράψω ένα βιβλίο. Αλλά είχα αποφασίσει προετών ότι θα μου ήταν πολύ αναγκαίο, μια που βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας και διακονούσα τον κόσμο,
να μπορώ να βρίσκω ένα μέρος του χρόνου, να μπορώ να βρίσκομαι μάλλον σε ένα καταφύγιο, όπου λίγο να ησυχάζω και να βόσκω, για να μπορώ μετά να αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, να τον θυλάξουν οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά μου. Εζήτησε λοιπόν από το μοναστήρι να ήταν δυνατόν τη Σιμωνόπετρα στο Άγιον Όρος να μου δίνουν το δικαίωμα στο κελί στο οποίο ήμουν και γραμμένος, σε ένα κάθισμα που βρίσκεται περίπου 35 λεπτά μακριά από το μοναστήρι, να πηγαίνω και να ησυχάζω. Με πολλή κατανόηση μου δόθηκε αυτή η ευλογία, όπως λέμε στην αγιορείτικη γλώσσα, και πήγα λοιπόν σε αυτό το κάθισμα για πρώτη φορά το 1998. Έκτοτε κάθε χρόνο, όλη σχεδόν τη Μεγάλη Σαρακοστή, την περνούσα μέχρι πέρσι, φέτος του χρόνου μάλλον, το 2005, δεν νομίζω ότι θα έχω αυτή τη δυνατότητα, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο. Την πρώτη χρονιά πήγα και έμεινα 8 εβδομάδες. Είναι ένα μέρος όχι απαράκλητο, όπως έλεγε, αλλά γεμάτο άλλου είδους παράκληση. Απόλυτη ησυχία. Δεν είναι πέρασμα, δεν περνούσε κανένας. Και είχα ζητήσει και από το μοναστήρι να μην είναι εύκολη στο να δώσουν άδεια και ευλογία σε όποιον ήθελε να με επισκεφθεί να έρχεται, παρά εγώ να ανεβαίνω το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο το μεσημέρι, για τις ακολουθίες της Κυριακής και στη συνέχεια να επιστρέφω. Πράγματι λοιπόν ήταν πολύ ευλογημένη αυτή η περίοδος, όπου κάθε χρόνο πήγαινα και έχανα τα περιστά κιλά που κέρδιζα τους υπόλοιπους μήνες, καθώς εκεί προσπαθούσα να ζήσω όσο το δυνατόν πιο καλοκαιρικά, πιο ησυχαστικά και πιο ασκητικά. Εκεί το πρόγραμμα ήμουνα μόνος μου βέβαια, ήταν να γρυπνώ όλο το βράδυ, κάπως κατά τη διάρκεια της ημέρας λίγο να ξεκουράζομαι και να λίγο να μελετώ, κάπως να προσεύχομαι και να ησυχάζω, όπως λέμε. Στο τέλος της περίοδου αυτής, λίγο πριν φύγω, αισθάνθηκα την ανάγκη, επειδή έτσι μου προέρχεται, να κάνω αυτόν τον διάλογο με το ερέθισμα που είχα της μεγάλης ευλογίας και επαφής σε αυτόν τον τόπο της ησυχίας, που είχα την αίσθηση ότι ακούγονται άλλα μηνύματα και σε αυτόν τον χώρο που φαίνονται άλλες εικόνες, να αφήσω τον εαυτό μου να μιλήσει μαζί με αυτή την πρόκληση και άρχισα να γράφω τις σκέψεις μου πώς είχα πρωτοπάει στο Άγιον Όρος, τι σήμαινε για μένα το Άγιον Όρος και τι τελικά αυτό το πράγμα μου γέννησε. Έγραφα για 2 μέρες, απνευστή, χωρίς διακοπή. Όταν το ξαναδιάβασα, μου άρεσε, διότι με εξέφραζε. Ήταν ένα κομμάτι τελικά του εαυτού μου που ίσως δεν το είχα βάλει σε συγκεκριμένες λέξεις και το οποίο έδειχνε την όλη μου πορεία έμεσα και διακριτικά από την προβληματική μου το όραμά μου να γίνω επιστήμονας και πώς ξαφνικά βρισκόμουν να μεράσει και με γένια και αυτή την ξαφνική μεταβολή. Ήθελα πάρα πολύ να γράψω αυτό το προβληματισμό που μου συνέβη όταν ήμουν στην Αμερική και που μέσα σε 23 μέρες με ανάγκασε να γυρίσω το τιμόνι της ζωής μου και μόνο μου την καρδιά από τη μεγάλη χαρά και ικανοποίηση της επιστημονικής διατροφής μου, να στρέψω την καρδιά μου στην απόλυτη προσφορά μου στην Εκκλησία και στον Θεό. Όντως, μου έδωσε ο Θεός πολύ μεγάλες ευλογίες. Δεν θέλω να είμαι πολύ προσωπικός τώρα, θέλω να μιλήσω περισσότερο για το Άγιον Όρος, είναι ένα απαραίτητο αυτό. Αισθάνθηκα ότι πέρασα χαρές μέσα στην καρδιά της επιστημονικής πρόκλησης, μοναδικές. Με ευλόγησε καθώς μου έδωσε την δυνατότητα να έρθω σε επαφή με ποικίλες πτυχές του επιστημονικού αντικειμένου,
μέσα στο καλύτερο χώρο. Το πήρα το ποτήρι και το πιω στον πάτο. Το ευχαριστήθηκα όσο μπορούσα. Αλλά ξαφνικά τέλειωσε το ποτήρι και εγώ δεν ξούσα. Κάτι άλλο ήθελα. Μια άλλη υποψία μου προέρχεται. Και μου βγήκε πολύ έντονη η υποψία του Θεού μέσα από την λατρεία, την εκκλησία και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν ήρθε το Άγιον Όρος όπως το ζούσα σαν μικρότερο παιδί και πήγαινε και το επισκεπτόμουν συχνά γιατί ήμουν από τη Θεσσαλονίκη και ήταν πολύ εύκολο αυτό να γίνεται. Αλλά πήγαινα σαν επισκέπτης. Ήταν κάτι που μου άρεσε αλλά δεν με αφορούσε. Ήταν κάτι που προκαλούσε την σκέψη μου, αλλά δεν ευαισθητοποιούσε καθόλου την καρδιά μου. Ήταν κάτι που με έπειθε για την ωραιότητα και γνησιότητά του, αλλά με κανέναν τρόπο δεν με οδηγούσε στο να αποτελέσει τη δική μου έκφραση ζωής. Εγώ ήθελα να γίνω επιστήμονας. Αυτό με μάγευε, αυτό με συγκίνησε. Όταν λοιπόν τότε βρέθηκα στο Άγιον Όρος αυτή την ησυχία, όλες αυτές οι παραστάσεις και οι προβληματικές άρχισαν να μου έρχονται στην επιφάνεια με έναν ενδιάζοντα τρόπο. Και έτσι άρχισα να το γράφω. Όπως σας είπα λοιπόν, σε δύο μέρες είχα γράψει, θυμάμαι, 28 χειρόγραφες πυκνογραμμένες σελίδες, δεν είχα και πολύ χαρτί εκεί που ήμουν, είχα και σε ένα σιρτάρι. Ήταν οι τελευταίες μέρες μου. Αυτά τα έγραψα και μετά τα πήρα μαζί μου. Παρακάλεσα κάποιον να μου τα γράψει στο κομπιούτερ και έγραψα. Την άλλη χρονιά που πήγα, μόλις πήγα, την πρώτη μέρα, μέσα σε αυτή την απόλυτη ησυχία, το να ακούς το τίποτα, για 5 μέρες να μην έχεις ούτε ένα γεια σου, να μην έχεις ένας άνθρωπος, να μην νιώθεις την γλύκα της ανθρώπινης παρηγοριάς και να αποζητάς άλλου είδους πράγματα. Εκεί μέσα μου ήρθε, γιατί το πήρα μαζί μου, να το διαβάσω αυτό. Το διάβασα λοιπόν το κείμενο και για άλλες 2 μέρες το συμπλήρωσα και το έπεσα. Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι ένα κείμενο που γράφτηκε σε 4 μέρες. Μετά το κράτησα και ως όλο συνέντησα έναν μοναχό, τον πατέρα Μωυσή, ο οποίος είχε κάνει μεταμόσχευση ύπατος. Και είχε έρθει για να με συναντήσει στην Αθήνα στο Δύο Αναπούρνου στο Μετόχι, όπου πόσοι, τι χρονικά θέλει τώρα για εμένα, γιατί είναι στον κόσμο. Πήγα λοιπόν και μου έλεγε τον πόνο του πως έκανε μεταμόσχευση και τον πιάσανε καλόγερη και του λέγανε δεν έπρεπε να κάνει μεταμόσχευση, έπρεπε να πεθάνεις, διότι το σηκώτη που πήρες, το πήρες από κάποιον ο οποίος ήταν αβάπτιστος και άρα δεν είσαι ολόκληρος βαπτισμένος, διότι το δικό σου που το πέταξαν, το πέταξαν στα σκουπίδια και πάνω ήταν πολύ στεναχωρεμένος και βούρκωνο καημένος και ένιωσε ότι στην ισορροπία της επικοινωνίας μαζί του δεν έπρεπε μόνο αυτός να μου είναι προσωπικός, αλλά πρέπει και μόνο να είμαι λίγο προσωπικός για να είναι πιο δίκαιη η σχέση μας. Να είμαι εγώ αυτός που ακούω το μυστικό, αλλά και αυτός που ανταποκρίνεται με ένα μυστικό. Το λέω, ξέρεις, πάτε μου εσύ. Θα σου δώσω ένα κομμάτι της καρδιάς μου. Επειδή το έχω. Είσαι αγιορείτης, γράφεις για το Άγιον Όρος, πάρ' το και ρίξου μια ματιά. Όπως ξέρετε, μέσα στο βιβλίο, κάνω, γίνεται μάλλον, μια κριτική του Άγιου Όρους, του σύγχρονου Άγιου Όρους. Δεν γίνεται με κριτική διάθεση. Δεν κρίνει το όρος και τις επιλογές των ανθρώπων. Κρίνει την εποχή μας, βασικά. Του το έδωσα, αυτός μέσα είναι περιοδικό, το πρωτάτομο. Οπότε όταν την τρίτη χρονιά, εγώ ήμουν στο Άγιον Όρος, μου λέει, ξέρεις, έχω αποφασίσει να δημοσιεύσω ένα κομμάτι στο περιοδικό το πρωτάτομο. Το οποίο επειδή δεν σε έβρεσε, έχει προχωρήσει και απλώς έχει το υπόψη σου. Ανεβαίνω όμως στο μοναστήρι, το Σαββατοκύριακο που βρίσκω το σημείο μάτι. Θεέ μου, αυτό το προσωπικό μου κείμενο θα πάρει να το διαβάζει τώρα ο κόσμος
και μάλιστα λίγο κουτσοβολίστηκα και να φαίνεται ότι εγώ ασκώ μια κριτική και μόνον που είμαι βολεμένος μέσα στην καρδιά της Αθήνας για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν δώσει το αίμα και τον υδρότα τους εκεί. Αρχίζω να τον ψάχνω, έλειπε. Να μην μπορώ να το βρω, εντωμεταξύ εγώ θα έφευγα. Ανεβαίνω τώρα στο Σαββατοκύριακο και τον πετυχαίνω. Του λέω, γιατί εγώ δεν είχα τηλέφωνο, δεν είχα τίποτα εκεί που πήγαινα. Είχα πάρει την απόφαση να μην έχω καλά κινητό, δεν έχω ως τώρα, δεν είχα κινητό, δεν είχα καμία επικοινωνία με τον καταστήμη, δεν έπαιρνα φαγητό μαζί μου. Πώς να επικοινωνήσω? Μου λέει, ξέρεις, το έχω χτυπήσει στο τυπογραφείο και είναι έτοιμο. Κακός, του λέω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη με σκίσεις. Τι να κάνει, εγώ σου λέω, θα σου προτείνω άλλο κείμενο. Αφού έχεις κρατήσει κάποιες σελίδες, δεν θα το βγάλεις. Μα λέει, γιατί δεν είναι κακό. Είναι κακό. Του προτείνω λοιπόν και τον υποχρεώνω να γράψει ένα άλλο κείμενο που είναι από το τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου. Ένιωσα τότε τον πόνο του ανθρώπου που του ξέφυγε το μυστικό και τον φόβο αυτού που κινδυνεύει το μυστικό του να βεβηλωθεί από τα περίεργα μάτια του κάθε καλοπροαίρετου ανθρώπου. Πολύ λυπητικά. Γιατί η καλή μου πρόθεση άρχισε να γίνεται το μαχαίρι στην καρδιά μου. Κάθε τι που αποτελεί ιερό μυστικό, όταν μπει σε λόγο και βγει στην επιφάνεια, αρχίζει να χάνει την αξία του. Έτσι ένιωθα. Φοβούμενος μήπως αυτό πλέον δημοσιευθεί, γιατί μου ζήτησε να το δημοσιεύσει στη σειρά αθωνικά τετράδια που βγαίνει στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, είπε ότι πλέον δεν ελέγχεται το πράγμα και του είπε ότι εγώ θα το εκδώσω με έναν δικό μου τρόπο. Εκείνο τον καιρό συνήθισε στο Άγιον Όρος τον Καστανιώτη, που είναι ο γνωστός εκδότης. Ήθελε λοιπόν να του δώσω ένα κείμενο μου, ένα βιβλίο, να γράψει για τη βιβλιοθήκη. Και του είπα, τι σου αρέσει πιο πολύ, το μυαλό μου ή η καρδιά μου? Και δεν σε ξέρω. Τι θεωρείς ότι έχει πιο πολύ αξία, η σκέψη ενός πολύ έξυπνου ανθρώπου ή η καρδιά ενός αληθινού ανθρώπου? Μου λέει, η καρδιά. Θα σου δώσω λοιπόν ένα καρδιακό κείμενο. Πήγα και του έδωσα αυτό το κείμενο, το οποίο ήταν η μέρα Παρασκευή, θα έχει ένα σπίτι στην Άντρο, θα πήγαινε να το διαβάσει. Γύρισε και μου λέει, θέλω να το εκδώσω. Του είπα, να είναι ευλογημένο, να το εκδώσεις με τη λογική ότι αυτό απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν τα έχουν καλά με τον Θεό, με την Εκκλησία κτλ. Οι κλασικοί χριστιανοί της Εκκλησίας μπορεί και να σκανδαλιστούν. Οι άνθρωποι που αμφισβητούν τον Θεό και τον ψάχνουν, αδυσόπιτα αλλά ειλικρινά, έχω την εντύπωση ότι θα βρουν έναν καλό σύντροφο. Θα το κρατήσεις στο βιβλίο για όσο χρόνο σου πω. Μου λέει, βιάζομαι, εγώ το ρούφιξα. Δεν πειράζει, λέω. Σε το ρούφιξες, άσε με εμένα λίγο να το συντέψω. Και το κράτησα 8 μήνες. Το κράτησε λοιπόν 8 μήνες και μετά του είπα να εκδοθεί. Έδωσα ορισμένα από τα κεφάλαια αυτά και όχι όλα όσα ήθελα. Θα ήθελα και νομίζω θα ήταν καλό για τη βραδιά να σας διαβάσω μερικά κομμάτια ανέκδοτα. Παρά να γίνει μια φιλοσοφική συζήτηση τη στιγμή που έχω δύο δεσμευμένα ερωτήματα που είναι καρδιακά, αλλά λίγο θα ψύχρεμα την ατμόσφαιρα για σήμερα. Θέλετε να το κάνουμε? Εάν όχι, εγώ θα μπορούσα έτσι. Είναι εύκολα γραμμένο και ακούγεται, νομίζω, και μας βάζει λίγο σε αυτή την άλλη λογική. Θα σας πω τώρα και κάτι από τη φυσική. Αυτό που ονομάζουμε φάσμα, αυτό που ονομάζουμε φως, στη φυσική ονομάζεται ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Είναι απλό και θα σας το πω τι είναι. Αν θεωρήσουμε
ότι το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα έχει μια σειρά από συχνότητες ενός μήκους, ενός μέτρου, όπου εδώ είναι για σας οι ψηλές συχνότητες και εδώ οι χαμηλές συχνότητες, τότε αυτό που βλέπουμε και που ανοιχνεύει το μάτι μας είναι λιγότερο από ένα εκατοστό της περιοχής των συχνοτήτων. Με άλλα λόγια, υπάρχει και φως που δεν το βλέπει το μάτι μας. Το βλέπουν άλλοι αισθητήρες. Έτσι έχουμε οι ακτίνες Χ, είναι φως. Οι ακτίνες Γ το ίδιο. Τα μικροκύματα επίσης. Το υπέρυθρο, το υπεριόδες και ούτω καθεξής. Περιοχές του φωτός, του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που δεν τις βλέπουμε. Αν πάρετε ένα τηλεσκόπιο οπτικό ή κατοπτρικό, από τα μεγάλα αυτά που βλέπουμε στα βιβλία, και βάλετε το μάτι σας, θα δείτε στο σύμπαν μόνο ό,τι μέρος της ύλης, ό,τι ύλη εκπέμπει στη συχνότητα που μπορεί να δει το μάτι. Δηλαδή βλέπουμε με το μάτι μας, το ορατό σύμπαν είναι λιγότερο από το 1% του πραγματικού σύμπαντος. Διότι υπάρχει ύλη που εκπέμπει σε συχνότητα που εμείς μπορούμε να δούμε. Και ίσως άλλη ύλη που δεν την βλέπουμε αλλά υπάρχει. Έτσι λοιπόν άρχισε να αναπτύσσεται η αστρονομία του αθεάτου σύμπαντος. Και όπως υπήρχαν τα τηλεσκόπια που βλέπαμε εκείναν γαλαξία, βγάλανε τα τηλεσκόπια, όχι τα οπτικά που βλέπουν τα μάτια μας, τα ραδιοτηλεσκόπια που ανοιχνεύουν την ακτινοβολία στο ραδιοφωνικό μέρος του φάσματος, μικρές συχνότητες. Εκεί αρχίσαμε να ανακαλύπτουμε άλλα πράγματα που δεν τα ανακαλύπταμε με το μάτι μας. Βγήκαν τα τηλεσκόπια των ακτίνων Χ, των ακτίνων Γ, των υπεριοδών, του υπερύθρου και ούτω καθεξής. Προετών, ένας πολύ διάσημος αστροφυσικός, Ινδός στην καταγωγή, ο Τσάντρα Σεκάρ, έγραψε ένα φοβερό βιβλίο, το αθέατο σύμπαν. Και περιέγραψε το σύμπαν που δεν βλέπετε και το οποίο έχει εκπληκτικές ομορφιές. Εγώ είχα την υποψία αυτών των πραγμάτων προς το τέλος της πανεπιστημιακής μου παιδείας στον χώρο της φυσικής στη δεκαετία του 80. Έχω δε έτυχε να έχω έναν πολύ φίλο Έλληνα, ο οποίος ήταν μαθητής του και ο οποίος όλη την ώρα ασχολείται με αυτό. Την ομορφιά, το μυστικό, το μήνυμα που κρύβει το αθέατο σύμπαν. Πόσο μου άρεσε αυτή η αναλογία. Όταν αυτή άρχισα να τη μεταφέρω στην κοινή λογική. Συναντώ έναν άνθρωπο, στην πρώτη μου επαφή, ακόμη και αν μου εξομολογηθεί, θα συναντήσω τον ορατό άνθρωπο. Θα υπάρχει όμως δίπλα σε αυτόν ο θησαυρός του μη ορωμένου ανθρώπου, του μυστικού ανθρώπου. Είπα λοιπόν μέσα μου, ποτέ δεν ξέρεις κανέναν άνθρωπο. Ακόμη και αυτούς που για χρόνια καταθέτουν τα μυστικά της ψυχής τους. Υπάρχει ο άνθρωπος που μπορείς να δεις και ο άνθρωπος που διακριτικά και όμορφα σου κρύβεται χωρίς να το ξέρεις. Αυτός έχει το μυστήριο του ανθρώπου. Ποτέ να μην κάνεις κρίση επιπόλαια για κανέναν. Ποτέ να μην βιαστείς να πεις ότι αυτός είναι έτσι, με σιγουριά και να τον θάψεις. Όχι. Πάντοτε με ένα δέος να σταθείς μπροστά στην ομορφιά και στην ιερότητα του αγνώστου και του μυστηρίου του. Πάει η κατάθεση του κουτσομπολιού. Τι άλλο πράγμα. Δεύτερο πράγμα. Τα γεγονότα. Υπάρχουν τα γεγονότα που με πρώτη ματιά τα βλέπεις και νομίζεις ότι τα κατάλαβες. Όχι. Πίσω από κάθε γεγονός κρύβεται ένα αθέατο μυστικό που θέλει άλλου είδους αισθητήρια για να το συλλάβεις, να το ερμηνεύσεις και να το επιτρέψεις να μπει στην καρδιά του. Να σας πω ένα παράδειγμα και με τους ανθρώπους και με τα γεγονότα.
με τους ανθρώπους. Έρχεται ένας άνθρωπος και σου λέει, είμαι άθεος. Δεν μπορώ να πιστέψω στον Θεό. Αλλά θέλω, γιατί δεν ξέρω εγώ τι κάνω. Μπορεί αυτός να πιστεύει πολύ περισσότερο από έναν ο οποίος δηλώνει χριστιανός πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Να έχει ένα θησαυρό άλλο τύπο. Συναντούμε στον δρόμο ένα παιδί, είναι ναρκωμανής. Βιαζόμαστε να τον αποκαλέσουμε αλήτη. Και αυτός κρύβει μέσα του ένα πολύτιμο θησαυρό που εμείς δεν έχουμε χαμπάρει. Μπορεί να έχει μια ταπείνωση που μόλις εμείς αγκαλιάσουμε τις πληγές του να παρηγορηθούμε εμείς. Και εμείς οι δήθεν καλοί και καθαροί και της Εκκλησίας και δεν ξέρω ότι να είμαστε κύμβαλα αλλά αλλάζοντα. Θα μπορούσαμε κάποια φορά να το αναλύσουμε αυτό το πράγμα. Το ίδιο και με τα γεγονότα. Υπάρχει μια δοκιμασία. Είναι προφανής η αδικία, θα το πω, σε εισαγωγικά του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας βαθύς πόνος. Χάνουμε το παιδί μας με τραγικό τρόπο. Ξέρετε ότι η ερμηνεία αυτού του πράγματος, εκ των πραγμάτων, όχι η θεωρητική, μπορεί τελικά να είναι πολύ διαφορετική από αυτό που φαίνεται. Κάπως έτσι, για να μην σας καθυστερήσω, είναι και τα του Θεού. Θεός δεν είναι τα τέσσερα γράμματα που συναπαρτίζουν τη λέξη. Θεός δεν είναι μια σειρά από κανόνες που αν τους κάνεις τις τηρήσεις είσαι εντάξει απέναντί του. Θεός δεν είναι μια ζωγραφιά σε κάποιους τοίχους ενός ωραίου παππού που έχει φτιάξει τον κόσμο. Όχι. Θεός δεν είναι μια αφηρημένη αίσθηση του καλού. Τι είναι το καλό, είναι ο Θεός. Θεός δεν είναι ο παππούλας για να μην κάνουμε το κακό και να συντηρούνται οι κοινωνίες μας και να έχουν συνεκτικότητα. Θεός, Θεός, Θεός δεν είναι όλα αυτά που φαίνονται. Μπορεί να είναι λίγο από αυτά. Θα έρθουν τα Χριστούγεννα, οι φάνες, οι μάγοι, όλα τα διάφορα, οι ύμνοι, οι ωραίοι. Είναι το εξωτερικό πράγμα. Είναι το 1%. Σε κάθε όμως ερέθισμα, στη συνάντησή μας με τον άνθρωπο, στη συνάντησή μας με τα γεγονότα, στη συνάντησή μας με τον Θεό, η ευλογία, η ομορφιά, η αλήθεια κρύβεται στο μη ορόμενο μέρος του. Τι ωραίο πράγμα. Να πώς η φυσική μπορεί σιγά σιγά να μας οδηγήσει στο μη ορόμενο. Έχω τον πειρασμό να σας πω μια ιστορία. Τώρα μου ήρθε. Εγώ ήμουν καλός αστροπός στα μαθηματικά και η σπουδή μου ήταν στη θεωρητική φυσική. Δεν ένιωθα ότι με συγκινεί το πείραμα. Παρά στο τέλος, το γεγονός ότι εκ των πραγμάτων οδηγήθηκα στην πειραματική έρευνα. Όταν λοιπόν πήγα στο πανεπιστήμιο που πήγα, ήταν ένα υπέροχο κλίμα. Ήμασταν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 48 καθηγητές, οι 5 είχαν Νόμπελ και 162 διδάκτορες. Κατά παράξενο τρόπο, τα τελευταία 3 χρόνια δεν είχαν πάρει κανέναν ξένο. Ήμουν ο μόνος ξένος που είχαν δεχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Έρχεσαι λοιπόν ο καθηγητής μου, γιατί κάθε φοιτητής είχε έναν καθηγητή, και άρχισε να μου λέει διάφορα. Αυτός ήταν πειραματικός. Εγώ ήμουν θεωρητικός και άρχισα να τις αστείευω εγώ και να τους λέω ότι η θεωρητική είναι ανώτερη από την παρατηρησιακή φυσική και αστρονομία. Όσο ανώτερη είναι η σκέψη του ανθρώπου από τις αισθήσεις. Λογικό, δεν ακούγεται. Δεν μπορούσα να απαντήσω. Μου λέει λοιπόν ένας νεαρός καθηγητής, θες να περάσουμε ένα βράδυ στον αστρονομικό σταθμό που έχουμε στο Haystack. Αυτό ήταν προς τα σύνορα του Καναδά. Θέλω πάρα πολύ. Πάμε και θα δεις.
Ήταν Νοέμβριος του 1981. Ήταν μια πολύ ωραία φωτεινή νύχτα και φύγαμε 2,5 ώρες από τη Βοστόνη Βόρεια και πήγαμε εκεί. Μπήκα σε έναν εκπληκτικό χώρο. Ήταν μια τεράστια έκθεση που είχε και οπτικά τηλεσκόπια και τηλεσκόπια υπερήθρου και είχε κάτι ραδιοτηλεσκόπια. Πηγαίνουμε πρώτα στα οπτικά τηλεσκόπια, σε έναν μεγάλο, μου λέει τι θες να δεις. Εγώ δεν ξέρω γιατί. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σημείο του ουρανού, λέω θέλω να δω τον εφαίρωμα του Ορίωνα. Όσοι από εσάς είστε, ο κύριος Κεντερές τα ξέρει αυτά και άλλοι υποθέτουν εδώ πέρα. Εκεί υπάρχει ένα εφαίρωμα, το οποίο είναι εντυπωσιακό στους χρωματισμούς του. Το βλέπα στις φωτογραφίες, θέλω να το δω με το μάτι. Μπαίνω λοιπόν, έχει ένα σανσέρ και ανέβηκα σε τέτοιους χώρους και έπρεπε να ανεβώ ψηλά για να μπει το μάτι μου στο προσοφθάλμιο φακό. Μόλις βάζω το μάτι μου, θόλος ο φακός. Τι είχε γίνει? Κατενήγη, με έπιασε κατάνοιξη και δάκρυσα. Σκουπίζω το μάτι, τάκ, το βάζω. Και το κάρφωσα και δεν μπορούσα να το βγάλω. Είχα δει κάτι εκπληκτικό που δεν φανταζόμουν. Μου απορρόφησε την ψυχή. Τρελαινόμουν. Δεν τους είπα τίποτε βέβαια, γιατί μάλλον σήμαινε ότι δεν είχα και τόσο δίκιο σε αυτά που έλεγα. Κάθισαμε εκεί περίπου 2,5 ωρίτσες. Ζητούσα το ένα, ζητούσα το άλλο, μου τα γυρίζαν τα μηχανήματα. Λέγανε δηλαδή ότι μας έρχεται μια τρέλα να τα σκεφτούμε. Πόσο μικροί είμαστε, πόσο μεγάλο είναι το σύμπαν, τι ιστορία έχει, πόσο παλιό. Είναι όντως κάτι το πολύ προκλητικό. Ένας μου είπε ότι εγώ αν τα σκεφτώ μου έρχεται να φουντάρω. Ένας άλλος μου είπε ότι εγώ δεν ασχολούμαι διότι αισθάνομαι πολύ μικρός. Ότι τελικά η συνισταμένη είναι ότι μέσα στο σύμπαν νιώθει κανείς πρώτον πολύ μικρός, δεύτερον ότι το σύμπαν είναι πολύ ψυχρό, για όσους ξέρουν έχει θερμοκρασία 2,7 της κλίμακος Κέλβιν, δηλαδή -200 τόσο. Τρίτον, ότι είναι πολύ σκοτεινό, έχει πολύ λίγα φωτόνια. Τέταρτον, είναι πολύ στατικό. Ενώ φαίνεται να είναι, υπολογίζουμε ότι μια κίνηση, δεν φαίνεται η κίνησή του. Και είναι τρέλα. Και κάπου εκεί ένα τίποτε ο καθένας μας που ζει για λίγα χρόνια και τρέμα. Ένα εγκεφαλικό, ένα καρδιακό, ένα αυτοκινηστικό ατύχημα, πάει. Καλά λέω. Εσύ μου λέει πώς νιώθεις? Ότι το σύμπαν είναι πάρα πολύ θερμό και ότι είναι όχι πολύ κίνηση. Δεν στα καλά σου είσαι? Όχι. Θα σας πω όμως. Να σας πω κάτι που δεν βλέπετε. Ότι έχουμε δύο γαλαξίες που 100 δισεκατομμύρια αστέρια ο ένας, καλά τόσο ο άλλος. Και περάσει, συγκρουστούν. Είναι τόσο άδειο το σύμπαν που δεν θα συγκρουστεί κανένα αστέρι με το άλλο. Αυτό είναι θεωρία. Και έτσι γίνεται. Άσο λοιπόν σου λέω, είναι τέτοια. Ενδιαφέροντα πραγματάκια. Και στο τέλος, επειδή μου μιλούσα για θερμόσυνη, για κίνηση, για φωτεινό, για ζωντανό, για ζεστό, για αγκαλιά, μου λέει ένας, μήπως είσαι ευρύσκος? Του λέω όχι. Λέει δεν είσαι χριστιανός? Λέω όχι. Δεν τι είσαι? Προσπαθώ να γίνω χριστιανός. Του λέω, άρα χαλάρωσα. Δηλαδή, αρχίσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση και λέγαμε για αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή τελικά αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, αυτό που μπορούμε να δούμε, αυτό που μπορούμε να ψηλαφίσουμε είναι πολύ ωραίο, αλλά τότε ανοίγει η ψυχή μας όταν καταλάβουμε ότι είναι πολύ λίγο. Να ξέρετε, ο καθένας μας έχει ένα πολύτιμο θησαυρό που είναι μπροστά του. Και άμα ταπεινωθεί, συσταλεί, οπ, ελευθερώνεται και τον αγκαλιάζει. Το μυστικό λοιπόν δεν είναι ότι η ξυπνάδα, δεν είναι ότι η ικανότητα, ούτε φυσικά τα πολλά μας πτυχία. Είναι η ταπείνωση των ανθρώπων.
τέτοια ταπείνωση βρίσκει κανείς και στην Εκκλησία και στο Άγιον Όρος. Να γράφουμε, διαβάσουμε, μπορεί να προπονούμε τέτοιοι. Σαρακοστή στο Άγιον Όρος. Ένας μήνας ρηγμένος στην ερημιά του. Συνθήκες όχι ιδιαίτερα ασκητικές. Το κάθισμα, το κερί, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που έμενα, είναι λιτό, καλοσυντηρημένο και διακριτικά αποκατεστημένο, όπως ακριβώς το παλιό, πραγματικά απομακρυσμένο από ανθρώπινες παρηγοριές, με κουραστική και δύσκολη πρόσβαση και επιστροφή τόσο κοπιώδη και ανηφορική που κάνει την πρόσβαση ακόμη δυσκολότερη. Ένα γραφικό και δύσβατο μονοπάτι συνδέει το πνευματικό αυτό ακροτήρι με το υπόλοιπο Άγιον Όρος. Κτισμένο πάνω σε μια απόταμη πλατιά, δείχνει να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα σε ύψος περίπου 60 μέτρα. Η βλάστηση πυκνή, αλλά χαμηλή. Θάμνη, θησανωτές δάφνες, σπάρτα, αγριολούμουδα, μυρτιές, μερικές αμυγδαλιές και κάποιες ελιές, ριζωμένα όλα στο λίγο χώμα, κάνουν την ερημιά να μην μοιάζει με έρημο. Αρκετοί όμως απότομοι βράχοι, ίχνη και σκαψίματα από αγριογούρουνα, άγρια πουλιά, φυσικά σφύλαια, διάσπαρτες φραγκοσικές, απότομες κλίσεις, υποβλητική και απόλυτη ησυχία υπογραμμίζουν την τραχύτητα του τοπίου. Κλίμα γλυκό, ήπιο και αρκετά ξηρό. Θέα ανοιχτή, αλλά εντελώς λιτή. Φυσική και μεγαλόπρεπη. Τα λέω αυτά για τις γυναίκες που δεν μπορούν να πάνε. Κτίσμα και δημιούργημα ανθρώπινο δεν διακρίνει κανείς πουθενά. Μοναδική παραφωνία το ίδιο το κάθισμα. Ένα μικρό συμπαθές εκκλησάκι, αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, καλύπτει την ανατολική του πλευρά. Το υπόλοιπο, τρία μικρά κελάκια, μια εντελώς απλή κουζίνα και στον κάτω όροφο ένα καθιστικό αρχονταρίκι με μια μικρή αποθήκη. Όλα χαμηλοτάπανα, με στενές πόρτες και κλασικά αγιορείτικα παράθυρα, φτιαγμένα έτσι ακριβώς όπως τα κατασκεύασαν οι κτήτορες του καθίσματος, αρκετά χρόνια πριν, με σύγχρονα τώρα ειδικά, αλλά με παλιά τεχνική και παλιό φρόνημα. Ας είναι καλά οι σιμωνοπετρίτες πατέρες, που μετά την πυρκαγιά του 1990, στην προσπάθειά τους να ξαναφτιάξουν το κάθισμα, σεβάστηκαν αυτόν τον τόπο, την ιστορία και την παράδοσή του, την μορφή, την αποστολή και τον προορισμό του. Στο βάθος, διακρίνεται πάνω από τον ρούλο του Ναΐσχου επιβλητικός ο άθαλας. Μια σειρά από χαμηλότερες πλαγιές που απότομα βουτούν στη θάλασσα δημιουργεί μια ακολουθία από φυσικούς βραχώδεις όρμους που σε περνούν από τα διάφορα μοναστήρια για να σε οδηγήσουν στο μεγαλείο του αθωνικού όμπου. Αυτός κρύβει σκήπες, κελιά, σπήλαια, ερημητήρια, ξηραστήρια, απόμακρα σκηταριά και φυσικά την μάνα όλων των μοναστηριών του Μεγίστη Λάβρα. Αυτός κυρίως κρύβει το μυστήριο της ανθρώπινης ακρότητος και της θεϊκής συγκαταφάσεως. Όπως αυτά, για περισσότερο από 1000 χρόνια, συνεκφράζονται στον ευλογημένο αυτό τόπο. Ενώ το βουνό είναι τόσο ψηλό, νιώθεις τόσο βαθιά μέσα στην αλήθεια. Ενώ η θέα είναι ανοιχτή, αισθάνεσαι να φιλοξενήσεις τα σπλάχνα της. Εδώ δεν βλέπεις. Δεν ψάχνεις την εκπαρατηρήσεως βασιλεία του Θεού, αλλά ζεις την εντός σου, την μέσα σου. Δίπλα στο ακριβώς η θάλασσα, πέλαγος ανοιχτό. Η απεραντοσύνη της υπογραμμίζει τον προορισμό του κάθε οικιστή του Αγίου Όρους, του κάθε ανθρώπου. Να ψάχνουμε για τα απέραντα. Αυτά που δεν έχουν δηλαδή πέραντα και όρια. Δεν έχουν σύνορα.
Όταν είναι τρικυμισμένη η θάλασσα, θυμίζει την ένταση της θεϊκής αναζητήσεως. Όταν ηρεμεί, σε μεταφέρει στις πάντα νουν υπερέχουσες καταστάσεις που δεν προσπαθιούνται, αλλά χαρίζονται ως άνωθεν δώρα, σου προσφέροντας παράκληση στους τρικυμισμένους αγώνες σου και ως ενίσχυση στην ασυντικολόγητη άσκησή σου. Στην άκρη, συχνά, διακρίνεται το ακροτήριο της ηθονίας με τα τελευταία χρονιδάκια της. Μια υπενθύμηση ότι κάπου υπάρχει και ο κόσμος. Όταν η ατμόσφαιρα είναι καθαρή και η ορατότητα μεγάλη, μπορείς να δεις και τις βόρειες σποράδες αραβιασμένες στον ορίζοντα της θάλασσας. Όταν όμως η πνευματική ορατότητα είναι μεγάλη, δεν βλέπεις τίποτε από αυτόν τον κόσμο. Αντικρίζεις μόνο τις νησίδες του θεϊκού μυστηρίου να κολυμπούν στον ωκεανό του ελαίους του Θεού και της οικονομίας του. Σε αυτό το όμορφο κελάκι, μόνιμη παρηγοριά, ο πατήρ Μελέτιος από το όνομά του. Ξένος στην καταγωγή, αλλά πολύ οικείο στο φρόνημα, είναι Ούγγρος. Αυτός τραχής στην όψη και τα χαρακτηριστικά, αδρός στους τρόπους, σκληραγωγημένος με ξερή άχαρη φωνή σαν κοράκι. Εντελώς ασύμμετρος και άκοψος. Έτσι όμως φτιαγμένος, που μόνο που τον βλέπεις σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κάτι μεγάλο εν αγνία του κρύβει. Καμιά σχέση με τη δική μου μαρφακή και φτιαγμένη από τα σύγχρονα φροντιστήρια αγωγής και συμπεριφοράς φύση. Ησυχάζεις τον Αρσανά στο λιμανάκι, απόσταση περίπου 1/4. Είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος όταν για μια ή δυο φορές την εβδομάδα κατεβαίνει από το μοναστήρι. Είναι ο δενδροκόμος της μονής. Ο ίδιος πραγματικό αγριοπούλι. Το πιο ταιριαστό αγριολούλουδο, σαν στραβοκομμένος βράχος, σαν ακλάδευτο δέντρο, με αληθινή φυσική μυρωδιά, ένα κράμα χωματίλας και οσμής τριμμένου χόρτου. Είναι η παρουσία που δένει το τοπίο και πραγματικά ομορφαίνει το περιβάλλον. Γνωρίζει όλα τα νεόφυτα δέντρα. Όχι μόνο τη θέση τους, αλλά και την ανάγκη τους. Οι τσέπες του γεμάτες με μπουκάλια νερό, σκουριασμένα καρφιά, κομμάτια από λερωμένα σκοινιά και σπάνους, ξυλαράκια, σουγιάδες, σφυριά, νάιλον σακούλες και ό,τι κανείς μπορεί να φανταστεί, τον βοηθούν να κλαδέψει, να δέσει, να ποτίσει, να φροντίσει κάθε είδους ανάγκη, διότι τίποτα δεν πετάει. Και τα σπασμένα καρφιά, λέει, χρειάζονται. Πέρσι με κάλεσε στον Αρσανά για επίσκεψη. Θα μου πρόσφερε για κέρασμα κάτι, όπως έλεγε, έκπληξη. Κατέβηκα να τον συναντήσω. Πάντα χαμογελάει. Αλλά το χαμόγελο εκείνης της μέρας ήταν πρωτοφανές. Θα μου πρόσφερε την έκπληξη. Προκαλούσα τη μύτη μου να καταλάβει. Τη φαντασία μου να υποθέσει. Τα μάτια μου διακριτικά να υποψιαστούν. Τίποτα. Περίμενα υπομονετικά την έκπληξη. Και πράγματι, μου είχε ετοιμάσει ένα ρόφημα με βρασμένες φλούδες κρεμμυδιού, όχι κρεμμύδι. Δοκίμασα να πιω μια μπουλιά. Δεν πήγαινε με τίποτε κάτω. Έριξα λεμόνι. Τίποτα. Αυτός το ρουφούσε με τέτοια όρεξη, ενθουσιασμό και απολαυστικότητα που γούρνωνε τα μάτια και αμφιπομιδιούσε σαν να ρουφούσε τον νέκταρ του Δωδεκαθέου. Δεν έδειξε καθόλου ενοχλημένος που ενώ μου άρεσε η έκπληξή του, πραγματική έκπληξη, δεν τόλμησε να ρουφήξω για δεύτερη φορά. Συνήθως φορτωμένος με τρίμετρα καδρόνια ή τραπέζια ή πάντους, δύο κουβάδες με νερά, πριόνια, σφυριά, σουγιάδες, κόσες, κλαδευτήρια όλων των μεγεθών στο χέρι, τον τορβά στον ώμο, διασχίζει τα στενά δύσβατα και απότομα μονοπάτια με εντυπωσιακή ευκληγησία
και απίστευτη φυσική δύναμη και αντοχή. Κάθε τόσο κόβει κανένα αγριόχορτο και το μασάει σαν να καταβροχθίζει κανένα φιλέτο. Σταματάει για να περιποιηθεί κανένα δεδράκι και συνεχώς δοξολογεί τον Θεό που έφτιαξε τον επίγειο παράδεισό του. Το χαμόγελο του κόβεται μόλις φτάσει στο μοναστήρι. Εκεί νιώθει άβολα, σαν σε κλουβί. Μοναδική παρηγοριά του η σκέψη ότι σε λίγες μέρες θα ξαναξεφύγει. Τον βλέπεις, ακόμα και το χαμόγελό του είναι φωτισμένο. Σε κάθε πρότασή του, τρεις φορές λέει το ευλόγησο. Τα χέρια του είναι σαν καφέ γυαλόχαρτα. Τα νύχια του κατάμαυρα από το χώμα. Η ψυχή του όμως, πάντευτη, πεντακάθαρη από ουράνια ιδιότητα. Σου έρχεται να την ρουφάς σαν εικόνα τόσο νέμαργα και απολαυστικά όσο αυτός ρουφούσε την έκπληξη. Καυχάται πως είναι το καλύτερο μουλάρι της μονής. Χωρίς να το υποψιάζεται, είναι ο καλύτερος αγριάγγελός της. Κάποτε από πίσω εγώ, εμένα μου δίνει 5 κομμάτια φεριζόλ και μου λέει 10 ευλόγησον. Δεν ξέρω γιατί μου ζητά συγγνώμη. Για το βάρος που μου δίνει ή για την αίρεση προσβολή της ομολογημένης μορφακότητάς μου. Ίσως που δεν έχει τρίτο χέρι για να κουβαλήσει ο ίδιος το ανύπαρκτο φορτίο μου και γίνεται αιτία εγώ να κουραστώ. Ο άνθρωπος αυτός είναι της άλλης λογικής. Ευτυχώς ζει ακόμη στον κόσμο του. Αυτή η ακατέρμεστη παρουσία, μόλις ανοίξει το στόμα της, γεμίζει γλυκ και τρυφεράδα. Μιλάει για δεντράκια, πεταλουδίτσες, λουδάκια, όλα με υποκοριστικά. Περιγράφει τις ποικιλίες των χρωμάτων, τις λεπτομέρειες των αποχρώσεων, το κάλος της φυσικής ασυμμετρίας με μια περίγραπτη χαρά. Παντού βλέπει ότι όχι το χέρι, αλλά το πρόσωπο του Θεού, τον ίδιο του Θεού. Η φύση είναι ο παράδεισός του. Δεν πειράζει κανένα ζωντανό. Μόνο τα φίδια κυνηγάει, γιατί λέει του έδωσαν εντολή από το μοναστήρι. Το ξέκομά μας από τη φύση το θεωρεί ασυγχώρητο ατόπιμα. Πνευματική ζωή, δίχως την φύση, είναι αδύνατη. Τον βλέπεις και μοιάζει το ωραιότερο δημιούργημα της φυσικής και πνευματικής χλωρίδας του Αγίου Όρους. Τον ακούς και νιώθεις μια αγνή δοξολογία να χαϊδεύει την ύπαρξή σου. Άρα και σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν τέτοιοι ευθυντικοί άνθρωποι. Και αυτός μας ήρθε από το εξωτερικό, είναι δυστυχώς εισαγωγής. Στο κάθισμα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ζούσαν στην αρχή του αιώνα δύο Ρουμάνοι. Άνθρωποι απλοϊκοί, αγροτικοί, νοικοκυρέοι, αλλά ευλαβείς. Και ως μοναχή ιδιαίτερα συνεπής. Λέγεται μάλιστα και το εξής συγκλονιστικό. Κάποια νύχτα ήρθαν στο κελί δύο ληστές, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Χτύπησαν άγρια την πόρτα. Μπήκαν βιαστικά μέσα και ζήτησαν χρήματα. Αυτό γινόταν τότε. Κατέβηκε ο γέροντας, χρήματα δεν είχαν. Επέμεναν οι άγνωστοι για χρυσές δίλες με το όπλο προτεταμένο και απειλώντας. Είμαστε φτωχοί, απαντούν. Ή λύρες ή τη ζωή σας, τους αντιλέγω. Μισό λεπτό λέει ο γέροντας και μπαίνει στο ιερό. Φοράει το πετραχύλι, καταλύει όλη τη θεία κοινωνία από το αρτοφόριο, ανοίγει το βήλο, την κουρτίνα της ωραίας πύλης και αστράφτοντας από υπερκόσμιο φως, λέγει στους ληστές, «Τώρα κάντε με ό,τι θέλετε». Έντρομοι αυτοί από το θέαμα, εξαφανίστηκαν και κατευθύνθηκαν στη Μικρά Αγία Άννα, στον περίφημο πνευματικό τον Παπασάβα, όπου εξομολογήθηκαν το περιστατικό. Αυτός μετά από καιρό το γνωστοποίησε στη Μονή. Οι ίδιοι δεν είχαν πει τίποτα. Ευλογημένος τόπος από κάθε άποψη. Ησυχία, ομορφιά, φύση, λιτότητα, ιστορία, άλλη πραγματικότητα.
πραγματικός παράδεισος που λέει και ο πατήρ Μελέτιος και έχει τόσο δίκιο. Ο Άγιος Θεολόγος είναι ευλογημένος, δυνατός τόπος. Δεν σε αφήνει εύκολα να φύγεις. Όταν πηγαίνω, δυσκολεύομαι πολύ να πάω κάπου αλλού. Φέτος η επιθυμία της παραμονής μου στο κάθισμα υπετάγει στην ανάγκη ενός προσκυνήματος. Πήγα για κάτι βαθύτερο, για κάτι αληθινότερο, για κάτι ωραιότερο. Για να δω το ρολόι μου, γιατί ό,τι υπάρχει. Το χειρότερο είναι να σηκωθεί να φύγει, γιατί είναι 9.30. Μπορώ να τα αφήσουμε για άλλη φορά, θέλετε, γιατί είναι και όρθιοι αρκετοί και η ώρα πέρασε. Και αρκετοί θέλουν να φύγουν γιατί πιέζονται, αλλά νομίζω ότι ντρέπονται λιγάκι. Συνήθως ποιο ώρα τελειώνεται. Σας κούρασα, καμιά φορά είναι πιο ωραία. Βέβαια. Θέλετε να κάνω μια σύγκριση του τότε με το σήμερα. Τρεις εβδομάδες, αν κάποιος πήγαινε δεν θα το θεωρήσω προσβολή, μη στεναχωρηθείτε. Πολύ απλό είναι. Είναι φυσικό. Εγώ πρόσεξα θα δώσω λίγη ο Λίτσακο και μετά θα το ελευθερώσω. Πριν από τρεις εβδομάδες βρέθηκα στην Αγγλία. Προσκεκλημένο σε ένα συνέδριο για το Άγιον Όρος έπρεπε να μιλήσω για τα διακριτικά γνωρίσματα της πνευματικότητός του. Βούτυξα στις αναμνήσεις, στα πρώτα βιώματά του, αναμόχλευσα την αγάπη, τον σεβασμό και την πίστη μου στο όρος και έγραψα την ομιλία μου μόλι μου την καρδιά και μια μικρή επιφύλαξη. Άρα για αυτά που γράφω θα τα δεχόταν ένα σύγχρονος αγερίτης ή θα τα θεωρούσε υποκειμενικούς ρομαντισμούς και προσωπικές υπερβολές διθυραμβικού τύπου. Στην εκεί παραμονή μου πήγα και στη μονή του τιμίου προδρόμου στο Έσπας. Πόσο μου άρεσε αυτό το μοναστήρι. Εδώ συναντώ το όρος σε μια εξειδανικευμένη του μορφή. Απόμακρο, μέσα στη δυτική πρόκληση, απροστάτευτο, δίχως το άβατο, χωρίς το αυτοδιοίκητο ή άλλα προνόμια, στερημένο από πλούτο και κάθε ανθρώπινη θεσμική προστασία, χωρίς δική του παράδοση με άλλη έκφραση. Πλούσιο όμως σε θεολογία, σε απλότητα και αρχοντιά απροσποίητο οικουμενικό. Τα κτίρια χαμηλά δεν επιτρέπει ο οικείν όμως. Καμιά σχέση με τον κύκλο της Ιμονόπετρας. Όλα σύγχρονα εγγλέζικα. Απουσία φαινομενικής παράδοσης. Όλα όμως τόσο παραδοσιακά, τόσο αληθινά, τόσο δυνατά. Πίσω από κάθε θαύμα ψάχνεις έναν Άγιο. Πίσω από το μοναστήρι του Έσεξ διακρίνεις το περίγραμμα του πατρός Σοφρονίου. Γνωστός για το μοναστήρι του. Ξακουστός για τα βιβλία του. Μεγάλος και μοναδικός για τη θεολογία του. Άγιος για τη ζωή του, τη δοκιμασία, τον διωγμό του. Παλιός αγιορείτης, διώχθηκε από το Άγιον Όρος, κατηγορούμενος ως κατάσκοπος των Γερμανών. Και έφυγε διωγμένος και εξορισμένος στην Ευρώπη. Από την έρημο του Αγίου Όρους, στην έρημο της Δυτικής Σύγχυσης και Πλάνης. Στο Όρος που γνώρισε τον γέροντά του, τον Άγιο Σιλουανό. Στην Ευρώπη τον φανέρωσε. Δεν τον κατάλαβε η εποχή του. Δεν τον αναγνώρισε ο Άγιος τόπος της καταθεών ασκήσεώς του. Τον δέχτηκε ως Άγιο ο σύγχρονος κόσμος της Ανατολής και της Δύσης. Με τον πατέρα Σοφρόνιο ένιωθα κάτι κοινό, μια συγγένεια. Ίσως ακούγεται λίγο θρασία. Δεν εννοώ την μόρφωση, ούτε την επαφή με τη Δύση.
ούτε πολύ περισσότερο τη θεολογία και το φρόνημά του. Αυτά τα τελευταία με ταπεινώνουν δίπλα του. Η συγγένειά μου έγκυται στον κοινό τόπο φιλοξενίας μας. Μετά την κίνηση του Αγίου Σιγουρανού, ο πατήρ Σοφρόνιος εγκατευθύνωσε σε ένα σκηνητήριο στην περιοχή κάποιας μονής, στην οποία και εγώ έζησα για 2 χρόνια. Κάτω από μια κάθετη τομή του βράχου, που σαν να κόπηκε από μαχαίρι, κατολίστησε στη θάλασσα, σε ένα σημείο πιο απότομο από τα καρούλια, στην έξοδο μιας φυσικής σπηλιάς, 20 με 30 μέτρα πάνω από το κύμα, δεν ξέρω πώς, έκτισε ο αγγελικός αυτός άνθρωπος το ασκητικό του κατάλημα, το κάθεσμα της Αγίας Τριάδος. Κάθε φορά που από το καραβάκι του αντίκριζα, κυριολεκτικά έλειωνα. Υπήρχε και μια ασπρόμαυρη κακοτραβηγμένη φωτογραφία του στο γνωστό καλογραμμένο βιβλίο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου, μια βραδιά στην έρημο του Αγίου Όρους, που ας με συγχωρέσει ο Σεβασμιότατος, μου έλεγε περισσότερα η φωτογραφία από όσα το θαυμάσιο κείμενό του. Στο μοναστήρι αυτό φιλοξενήθηκα, όπως προανέφερα και εγώ, για 22 μήνες. Εγώ όμως σε καλοπεριποιημένο κελί, με πολύ φροντίδα και αγάπη από τους πατέρες. Εδώ τελειώνει η συγγένειά μου με τον πατέρα Σοφρόνιο. Εδώ φαίνεται η απόστασή μας. Πήγαινα όποτε μπορούσα και προσκυνούσα από μακριά ή από κοντά το ασκητήριό του. Σίγουρα αυτό ήταν το κατανεκτικότερο σημείο της γης. Η καρδιά μου λυπούσε σε όλα τα στα σημεία. Απορώ πως δεν άδειαζε το αίμα μου. Με ενέπνεε η θέση, η αγριότητα, ο κίνδυνος της προσέγγισης. Καταλάβαινε κανείς τι θα πει άβατο στο Άγιον Όρος. Πριν βαδίσει στο μονοπάτι, έπρεπε να κάνεις 10 κουμποσχήνια και να επικαλεστείς όλα τα αγγελικά τάγματα. Ο τόπος αυτός είχε κάτι που δεν είχε ο θεολόγος το κάθισμα του Αγίου Ιωάννου. Ήταν ασκητικός, πραγματικό ασκητήριο, εντελώς απαράδεκτος και αυθεντικά αφιλόξενος. Υπέρα άνθρωπον, μεγαλειώδης, ηρωικός, θεϊκός, κατοικητήριο Αγίου. Δεν χρειάζεσαι ούτε τα βιβλία του, ούτε τις ιστορίες του, ούτε το μοναστήρι του στην Αγγλία για να πιστείς. Μια ματιά στο ασκητήριό του και τελείωσες. Επικαλείσαι αυτομάτως την ευχή της παρησίας του ενώπιον του Θεού. Είναι τόσο ευλογημένο το κάθισμα του Αγίου Θεολόγου, που κάθε φορά που εγκαταβιώνω για τον μήνα της ησυχίας και εσωτερικής εργασίας μου, εγκαταλείπω κάθε σκέψη να το αποχωριστώ, έστω και για ένα μικρό προσκύνημα σε κάποιες από τις πολλές ιερές γωνιές του Αγίου Όρους. Φέτος όμως, σαν τάμα εσωτερικό, λειτουργήσε μέσα μου η ανάγκη να προσκυνήσω το όπως άκουσα διακριτικά ανακοινισμένο, όχι συντηρημένο, ασκητήριο του πατρός Σοφρονίου. Το κάθισμα της Αγίας Τριάδος, που έζησε ακάθιστος, όρθιος και εξαιρετικός ενώπιον του Θεού, ο πιο πιστικός θεολόγος του αιώνα που μας πέρασε. Στο μοναστήρι αυτό χρωστώ απροσμέτρητη ευγνωμοσύνη, όχι τόσο που οι εκλεκτοί πατέρες του με φιλοξένησαν για σχεδόν 2 χρόνια, τους φορτώθηκα σαν ξένο σώμα και με υπέμειναν σαν κομμάτι της δικής του σάρκας. Ούτε πάλι γιατί με αγάπησαν ανιστερόβουλα. Σίγουρα αυτά δεν είναι ούτε μικρά, ούτε λίγα για να μου προκαλούν αιώνια και αμύωτη ευγνωμοσύνη. Η ευθύτητα όμως, η ντοπροσύνη, ο αγνός αυθορμητισμός, η ανυπόκριτη ζωή, το μοίρασμα όχι μόνο των αρετών, αλλά και των αδυναμιών και ελαττωμάτων και πολλά άλλα που η πνευματική αξιοπρέπειά τους δεν επιτρέπει την δική μου κοσμική να τα εκφράσει, με κάνουν μέχρι σήμερα να νιώθω μέσα μου ότι ανήκω εκεί. Μέσα στους πολλούς θησαυρούς που η ιστορική μονή διαθέτει, τα τίμια δώρα των μάγων, την κνήμη, τον κάτω πόδα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, τους μυρούς του Αγίου Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη δεξιά παλάμη του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, πλήθος ιερών βιψάνων και αγίων εικόνων,
Εγώ αισθάνομαι πως έχει και το ασκητήριο του πατρός Σοφρονίου. Ήθελα να το προσκυνήσω. Το είχα ανάγκη. Θα σας διαβάσω μια σελίδα και θα τελειώσουμε. Με πολύ ενθουσιασμό, πολύ αγαπητός μου φίλος, ιερομόναχος, με πήγε στην Αγία Τριάδα. Πολύ προσεκτικά, η Μονή άνοιξε μονοπάτι καινούριο για να καταστήσει τον χώρο προσβάσιμο. Προχωρούσα με σύγκραση δέους και ιερείς προσμονής. Ήθελα να δω την εποχή μας να εκφράζει τον σεβασμό και το φρόνημά της μέσα από τη δυνατότητά της να δίνει ζωή στα πεθαμένα, να ανασταίνει τα ερείπια, να αναστηλώνει τα σπιταλιά, όχι σαν κτίσματα, αλλά σαν υπομνήσεις ενός παρελθόντος που μπορεί να μας ταπεινώνει και να μας αφυπνίζει. Ας με συγχωρούν οι σεβαστοί πατέρες, αλλά πρέπει να τα αποτυπώσω πιο αλήθειες. Φτάνοντας στο τέλος του μονοπατιού, ανατρίχιασα. Ένιωσα κάτι πολύ βαθύ και κάτι πολύ δυνατό. Ένιωσα μια μεγάλη απογοήτευση και μια έντονη διάθεση να φύγω. Να μην δω τίποτε περισσότερο από όσα φανερώνει η πρώτη γρήγορη ματιά και μόνο. Η πολλή αγάπη όμως του φίλου μου μοναχού και ο ενθουσιασμός του για το μεράκι της αναστηλώσεως μου έκλεισαν το στόμα και με υποχρέωσαν σε τραυματικές για το μέσα μου διαπιστώσεις και συνενέσεις. Ένα σπιτάκι, όχι σπήλαιο πλέον, όχι ασκηταριό, με καλοδουλεμένη πελεκτή πέτρα, πλακόστρωτη αυλή με ξύλινα επιπληκτικά κάγκελα και ειδικά κατασκευασμένα τυχεία της στηρίξεως, αυτά δημιούργησαν την αυλή, μια κουζίνα με 8, αν δεν κάνω λάθος, επιδατέδια, ντουλαπάκια και άλλα τόσα επί του τοίχου, η τουαλέτα αναπόφευκτη συνέπεια της μεγάλης και γεμάτης κουζίνας με πλακάκια, ντουζιέρα και λεκάνη πιο αναπαυτική από πολυθρόνα. Το κελί του ασκητού με το γραφείο του έτσι εξοπλισμένα που να θυμίζουν δωμάτιο κάποιου λόγιου καθηγητή πανεπιστημίου που πήγε να γράψει τη διατριβή του και φυσικά ηλεκτρική εγκατάσταση με πρίζες και φωτιστικά. Ο πατήρ Σοφρόνιος μάζευε βρόχινο νεράκι σε μια στέρνα την οποία και συντήρησαν, αλλά σύντομα πληροφορήθηκε ότι θα έρθει και νερό μια σωλήνα 2 ινιτσών για να μην ταλαιπωρείται ο προτιθέμενος ασκητής. Ένας χώρος κατάλληλος να υποδεχθεί κάποιον Μητροπολίτη που μέσα σε ατμόσφαιρα ασκητικής ρομαντικότητος και ιστορικής έγκλης θα μπορούσε να περάσει τις λιγοήμερες διακοπές του γράφοντας, μελετώντας, απολαμβάνοντας τις πραγματικά ιδηλιακές δύσεις του Άθωνα. Θα μπορούσε ενδεχομένως να εγκαταθεί ένας σύγχρονος ασκητής με το λάπτοπ του, το κινητό του, τα γεμάτα νηστίσιμες προμήθειες του λάπτοπ του και ό,τι άλλο θα ήταν δυνατόν να διευκολύνει τη ζωή του κάτω από τον βράχο και φυσικά όχι μέσα, αλλά δίπλα στη σπηλιά. Τι κρίμα. Γιατί άραγε δεν μπορούσαμε να συντηρήσουμε το κελάκι όπως ήταν. Γιατί η στέγη αντί να είναι από πλάκα καρύστου ή πηλίου να μην είχε λαμαρίνα. Γιατί η τύχη αντί να είναι πέτρινη να μην ήταν από τσατμά. Γιατί αντί για αυγή να μην είχε διακρούσει η απαραίτητη ασκητική στενότητα. Γιατί ο ασκητής να έχει κουζίνα με προμήθειες ολόκληρης μονής τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει ένα μόνο νεροχύτη και μια κανάτα. Γιατί ενώ η ασκητική τουαλέτα τόσο σε αποθεί, λέγεται αναγκαίο. Εδώ τόσο να σε αναπάβει ώστε να δυσκολεύεσαι να την αποχωριστείς. Ποιος θα καταλάβει τον λόγο αυτού του οικοδομήματος στη ρίζα ενός βράχου και στην είσοδο μιας σπηλιάς. Ποιος θα κατανοήσει το γιατί και τη λογική που έχει αντικαταστήσει την ασκητική υπόμνηση με την μικροαστική αντίληψη της εποχής μας σε μια δυσπρόσιτη γωνιά του Άθωνα. Γιατί δεν κάνουμε το εύκολο και λίγο που είναι όμως τόσο μεγάλο να συντηρήσουμε το ασκητήριο ενός Αγίου και αποφασίσαμε το δαπανηρό, το δύσκολο και τόσο ακατάληπτο να μου τζουρώσουμε με τον αρχοντοχωριατισμό της εποχής μας το μεγαλείο μιας όχι και τόσο παλιάς εποχής. Ποτέ δεν πληγώθηκε τόσο η ψυχή μου.
Δεν λυπήθηκα για τους αγαπητούς και σεβαστούς μου πατέρες. Αυτή είναι μεγάλη στα μάτια του Θεού, ό,τι και αν κάνουν. Κάνουν πάντοτε το καλύτερο που μπορούν, το καλύτερο που ξέρουν. Και μάλιστα μόνοι τους στην καρδιά. Ντράπηκα για την εποχή μας. Ανήκανε να παραγάγει ασκητές, αδυνατή να συντηρήσει και τα ίχνη τους. Προσβάλλει τη μνήμη τους και καταστρέφει τον τρόπο και το πνεύμα τους. Νεκρώνει την αληθινή ανάμνησή τους. Ονομάζει την παρακμή άνθηση και την καταστροφή αναστήλωση. Βάζει την καλοπισμένη καρικατούρα της πάνω στη φθαρμένη από την πολυκαιρία αλλά ζωή από μιλάγια μιας έννοιας της άσκησης και ενός κόσμου ασκητικού που σιγά σιγά θα υπάρχουν μόνο και μόνο για να τροφοδοτούν την αρρωστημένη θρησκευτική φαντασία μας. Επιστρέφοντας στο κάθισμά μου, μπήκε στο καραβάκι κάποιος παλιός φίλος μου μοναχός. Είχαμε χρόνια να βρεθούμε. Πριν με ρωτήσει τι κάνω, άρχισε να με συμβουλεύει ότι πρέπει να χτυπάω με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία τους παπικούς. Αυτοί δεν έχουν μετανιώσει, έλεγε. Μα κι εμείς δεν έχουμε μετανοήσει, είπα μέσα μου. Αυτό λέει όλη η μεγάλη σαρακοστή. Κύριε, μετάνοια νούκα έχω ψάχνει. Γι' αυτό μας προτρέπει να μιμηθούμε τον άσοδο, τον τελώνει, τον ληστή, την πόρνη. Μήπως και κάτι καταλάβουμε. Φαίνεται όμως πως ούτε αυτό καταλαβαίνει. Και εμάς μας πάτησε ο δοστρωτήρας της εποχής μας. Η εποχή μας αυτή δεν νικέται. Η κατηφορική πορεία της δεν αναχαιτίζεται. Απλά ξεδερνιέται. Πριν από λίγα χρόνια έζησα για 5,5 μήνες στο παντοκρατορινό κελί των εισοδίων της Θεοτόκου δίπλα στο Κουντρουμούσι. Η τουαλέτα βρισκόταν έξω από το σπίτι. Νερό δεν είχε, χρησιμοποιούσαν στάχτη. Για να πας το καλοσκεφτόσουν. Το χειμώνα το κρύο και το καλοκαίρι οι μύγες σου προσδιόριζαν την απόφαση. Η κουζίνα είχε ένα νεροχύτη παλαιού τύπου. Δίπλα μια εστία με τρίποδα και ξύλα. Δεν υπήρχε ούτε πετρογκάζ. Για να κάνεις ένα τσάι ή έναν καφέ έπρεπε να το υπολογίσεις αρκετά. Χρειαζόσουν χρόνο, ξύλα, φωτιά, υπομονή. Ένα φανάρι η μεσίτα συντηρούσε τον χαρβάκι της ελιές. Αντί για τραπέζι, ένα σωρός με ταιριασμένα τούβλα. Αντί για καρέκλες, τελάρα από το μανάβι. Και όλα ήταν τόσο εύκολα. Άβολα, αλλά όχι ασχητικά. Πάντως ευλογημένα. Κάποιοι μας κουτσομπόλευαν για ακραίους. Τότε απορούσα. Σήμερα δοξάζω τον Θεό που υπάρχουν κι αυτοί. Αυτούς μόνο δεν πατάει η εποχή. Αυτοί την ξεπερνούν. Αυτοί διασώζουν έννοιες και φρονήματα όπως άσκηση, αγώνας, εκούσια στέρηση. Αυτοί μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοούμε τους πατέρες. Να ζούμε τη δόξα του Αγίου Όρους. Να διακρίνουμε τα όρια του ανθρώπου. Να λυπούμαστε για την εποχή. Αυτοί μας δίνουν όμως τη δυνατότητα ακόμη να ελπίζουμε. Τα είπα όλα αυτά για να κλείσω και να πω το εξής. Ότι και εμείς τώρα πρέπει και ως κοινωνία, αυτά δεν είναι μόνο για τα γενόρους, είναι και για μας. Εμείς παραλαμβάνουμε κοσμήματα αρχιτεκτονικά, τόπους ευλαβίας, ιερά προσκυνήματα, αριστουργηματικούς ναούς, μια ολόκληρη παράδοση. Ένα λάθος, πάμε να τα αναστηλώσουμε πολλές φορές, με βεβήλωση πραγματικά της ιερότητας της παραδόσεως που κρύβουν. Και ένα δεύτερο, πάμε να τα μιμηθούμε με τους χειρότερους τρόπους που μπορούμε. Η εποχή μας έχει τη δυνατότητα να δώσει μια συνέχεια στην παράδοση, με έναν δημιουργικό τρόπο, με έναν πνευματικό τρόπο. Απλώς χρειάζεται λίγο να κινηθούμε κι εμείς σε μια άλλη καλή λογική. Εμείς σαν Μητρόπολη θα την αγκαλιάσουμε αυτή τη λογική. Θα την στηρίξουμε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε για να δημιουργήσουμε, όπως έλεγε ο Κατρικοφίλιος, αν είναι δυνατόν, σε αυτή την ευλογημένη περιοχή που βρίσκεται πίσω από τον Ημιτό, στην Ανατολική Αττική, ένα μικρό Άγιον Όρος που δεν θα είναι άβατο για τις γυναίκες, αλλά θα είναι βατό.
αυτό για τις ψυχές όλων μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την νύχτα που μου χαρίσατε. Σας ευχαριστώ σε χρόνια. Πιστεύω ότι το μισό χειροκρότημα είναι ότι συγχωρείτε με αυτά που είπαμε και το άλλο μισό είναι που τελείωσε και σας αναπτύχω. Σεβασιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, με συγκίνηση και πιο πλούσιο. Για τον πολύτιμο χρόνο που μας αφιερώσατε, για τον πολύτιμο και θαραλέο λόγο που μας προσφέρατε, για τη μεγάλη τιμή της παρουσίας σας στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς που παρευρεθήκατε απόψε εδώ. Μόνο αν μου επιτρέπετε μία ανακοίνωση, το όλο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου θα έχει αναρτηθεί στα στάντ τις επόμενες μέρες και να ξέρετε τις άμεσες εκδηλώσεις, την Κυριακή στις 19 Δεκεμβρίου στις 7 θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Ωραίο.
Ναι. Όχι μπροστά, όχι μπροστά, παρακαλώ. Λένε. Πώς θα σε ευχαριστώ. Μπορείτε να πάρετε τις ψυχές.
φιλολογία. Σε με διαλέγετε μαζί μου. Ναι, μάλλον. Thank you.